Λοιπόν, επίσης, προσέξτε, επειδή ψηφίστηκε ότι το ακατάσχετο μισθών, συντάξεων, καταθέσεων Βεβαίως. Είναι τα 1500 ευρώ, ναι. Δηλαδή αν έχετε 1500 ευρώ ναι. και κάτω, δεν μπορεί να σας τα πάρει Ακριβώς. γιατί χρωστάτε στην εφορία ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εάν σας τα έχουν πάρει... Μέχρι τις 6 Απριλίου... Πάτε στην εφορία και λες παιδιά, κάνετε αίτηση. Κάνω αίτηση γιατί πριν ήταν ένα χιλιάρικο το ακατάστατο. Για εσάς που σας κατασχέσανε το επίδομα. Για εσάς που σας... Όχι μόνο το επίδομα. 1500 ευρώ αν είχατε ναι, στην τράπεζα. Ναι, ναι, ναι. Και σας πήρανε λεφτά για να πληρωθούν κάτι, τα τέλη κυκλοφορείς κάτι άλλο. Να πάτε να κάνετε αίτηση στην εφορία, σας τα δίνουν πίσω. Ναι. Και αν σας πει ο έφορος να πάτε στο Σιωμόπουλο ή στον Παπαδάκη όχι. στην Πάγια να σας τα δώσει. Να διαβάσετε εγκύκλιο. Εμείς θα έχουμε εδώ ναι. τον κύριο Μαυραγάνη ή τον Θεοχάρη να το στείλουμε εκεί μέχρι την εφορία. Έχουν υπογράψει εγκύκλιο που. Όχι ότι φταίνει η εφοριακή. Πρέπει να του στείλουν τις εγκυκλίες. Δεν έχουν πάθει εφοριακή. Μην ταλαιπωρήσουμε κόσμο. Δεν προλαβαίνουν τον Γιώργο να ενημερωθούν. Με τις βλακίες που κάνουν άλλοι. Κάθε μέρα του έρχονται 500 εγκύκλιο. Άρα λοιπόν δώσαμε και ακόμα μία πολύ χρηστική είδηση. Μπορούν να του τα δώσουν πίσω. Ο νόμος αυτό λέει.